Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στον κόμβο της Σούδας ζητάμε επιστολή της προς τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολο Βουλγαράκη, η Ένωση Ξενοδόχων, υπογραμμίζοντας ότι η ιδιομορφία του κόμβου σε συνδυασμό με την ελλιπή σήμανση τον μετατρέπουν σε παγίδα για τους οδηγούς. Στο συγκεκριμένο κόμβο καλούνται οι κάτοικοι του νομού Χανίων καθώς και οι αλλοδαποί οδηγοί επισκέπτες στην καλοκαιρινή σεζόν χωρίς καμία σήμανση να αντιμετωπίσουν τα ακόλουθα. Φορτηγά οχήματα που έρχονται από το λιμάνι της Σούδας, οχήματα που έρχονται από την κατοικημένη περιοχή της Σούδας, οχήματα που έρχονται από τη Νέα Εθνική Οδό, οχήματα που έρχονται από το αεροδρόμιο, οχήματα που έρχονται από τη λεωφόρο Σούδας. Για την αποφυγή τραυματισμών συνανθρώπων μας αλλά και για την άμεση βελτίωση της τουριστικής εικόνας του νομού μας, σας παρακαλώ για τις ενέργειές σας έτσι ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστα γεγονότα. Οι επισημάνσεις της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων επικεντρώνονται στον ελλιπή ηλεκτροφωτισμό, με τον Απόστολο Βουλγαράκη να απαντά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη τρία έργα που θα αμβλύνουν το πρόβλημα. Υπάρχει μια μεγάλη εργολαβία σε εξέλιξη που είναι και οι καθαρισμοί του εθνικού, του ΒΟΑΚ όπως τον λέμε τελικά. Υπάρχει μια εξέλιξη σε εργολαβία για τη σήμαση και επίσης μια εργολαβία που έχει ξεκινήσει με τον ηλεκτροφωτισμό των κόμβων όπου έχουμε ηλεκτροφωτισμό, σε όποιους κόμβους έχουμε. Είναι σε εξέλιξη εργολαβίες. Όμως δυστυχώς όταν τηρείς τους τύπους και τους κανόνες που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, γιατί τα χρήματα δεν είναι έστω από τους ΚΑΠ να μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορες διαδικασίες, καταλαβαίνετε ότι αυτές αργούν. Ωστόσο, όπως τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, για να αναβαθμιστεί ουσιαστικά το οδικό δίκτυο της Κρήτης, θα πρέπει να προχωρήσει η ανάπλαση του βόρειου οδικού άξονα, επισημένοντας ότι αυτή θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης έγινε ουσιαστικά για να ολοκληρωθεί ο βόρειος οδικός άξονας. Εάν αυτό δεν το πετύχουμε σαν διοίκηση, σαν διοικητικό συμβούλιο, τότε σε λίγο θα μας πάρουν με τις πέτρες οι κριτικοί, διότι θα μας πούνε ότι ασχολείστε με όλα τα πάρεργα, ξεφεύγετε από την ουσία και έχει θα αφήσει το στόχο που στόχος της εταιρείας είναι ουσιαστικά αυτός. Φυσικά είναι και τα νερά, γιατί ο ΑΔΙΚ έχει μια πλούσια δράση σε αυτό το κομμάτι και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε, ούτε να χαθεί η εμπειρία με τα φράγματα που έχει αποκτήσει ο οργανισμός, αλλά είναι δεύτερο και πρώτο είναι το κομμάτι αυτό.